Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ που είστε στο στούντιο του αυτοδιοίκηση.gr για να συζητήσουμε για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Είστε σχεδόν 4,5-5 χρόνια δήμαρχος στα Τρίκαλα, στην πατρίδα μου κοντά, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιους λόγους ξαναβάζετε υποψηφιότητα. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί λόγοι που σας οδήγησαν στο να αποφασίσετε να είστε ξανά υποψήφιος? Να ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση στο κατεξοχήν της αυτοδιοίκησης, στο αυτοδιοίκηση.gr. Δεν θα πω το τετριμένο ότι θέλω να ολοκληρώσω αυτά τα οποία λένε κλπ. Αυτά τα 4,5 χρόνια ξεκινήσαμε, τρέξαμε και καταφέραμε αρκετά σε μια δύσκολη περίοδο. Και θέλω να δω την πόλη μου να αλλάζει. Θέλω να δω το Δήμο μου να αλλάζει. Στην ουσία αυτή είναι η επιθυμία, ότι πετύχαμε μια δύσκολη περίοδο, παρότι δεν μου αρέσουν δικαιολογίες, με πολλαπλές εκλογές, δημοψηφίσματα, capital control. Ένα ΕΣΠΑ το οποίο έκλεινε και ένα ΕΣΠΑ το οποίο ξεκίνησε, αλλά τώρα στην ουσία. Και με μνημόνιο. Νομίζω πως μετά από τα όσα τραβήξαμε και σε έναν Δήμο ο οποίος ήταν οικονομικά στενεμένος, έχουμε το δικαίωμα τώρα να δούμε τα λίγο πιο εύκολα, που θα είναι το να βλέπουμε ένα ΕΣΠΑ το οποίο έχουμε οριμάσει να υλοποιείται στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Τρικαίων. Ναι, θέλω να δω λίγο το Δήμο μου να αλλάζει. Να δω τα βασικά στοιχήματα που είχαμε βάλει να υλοποιούνται. Έχετε κάνει ωραία πράγματα εκεί στα Τρίκαλα, από όσο εγώ έχω χρόνια να έρθω, αλλά από ό,τι μου λένε και όσοι επισκέπτονται, αλλά και όσο ακούγεται γενικώς και τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε και εμείς γράφουμε κατά καιρούς. Τα Τρίκαλα έχουν χαρακτηριστεί η έξυπνη πόλη, είναι κατεξοχήν έξυπνη πόλη. Και εσείς κατά κάποιο τρόπο είστε. Σας καλούν ο έξυπνος δήμαρχος, να το πω. Εντός. Τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη έξυπνη? Δηλαδή εσείς έχετε τη τεχνογνωσία, είστε και μηχανικός, έτσι, οπότε είστε ηλεκτρολόγος μηχανικός, οπότε είστε του επαγγέλματος, ας πούμε, της έξυπνης πόλης, να το πούμε. Τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη έξυπνη? Δεν έχουμε τόσο πολύ πλέον τον όρο έξυπνη πόλη, γιατί παρεξηγείται. Γιατί στην πρώτη λακκούβα που θα βρει ο πολίτης, που υπάρχουν τέτοιες, θα σου πει τι να την κάνω την έξυπνη πόλη, να υπάρχει λακκούβα. Στην ουσία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη πόλη, μια πόλη η οποία θα σκεφτεί διαφορετικά, θα σκεφτεί όπως ο πολίτης, και αυτό νομίζω πως κάνει μια πόλη εντός πολλών εισαγωγικών έξυπνη, να λύσουμε τα απλά και στην ουσία να κάνουμε το μηχανισμό του Δήμου να δουλέψει. Για μένα σύγχρονο και έξυπνο είναι το να μην χρειάζεται ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος να ασχοληθεί για να αλλάξει μια λάμπα ή να κλειστεί μια λακκούβα, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα σε μικρές πόλεις, που γίνεται αυτό το πράγμα. Πουλάμε φτηνή εκδούλευση η αιρετή για να κλείσουμε μια λακκούβα, μια λάμπα. Ρουσφέτη εντός εισαγωγικών. Ρουσφέτη, ναι, και όταν τώρα πλησιάζουν οι εκλογές, να παίρνουμε τηλέφωνο, θυμάσαι τη λάμπα. Λοιπόν, αυτό νομίζω πως είναι ο ευτελισμός αυτοδιοίκησης. Σκοπός μας είναι να στήσουμε ένα Δήμο που αυτά τα πράγματα θα δουλεύουν μόνα τους. Δουλειά μας είναι προφανώς η καθημερινότητα, αλλά θα πρέπει στην ουσία να οργανώσουμε το Δήμο έτσι ώστε αυτά να λύνονται και να δουλεύουν χωρίς να πρέπει να επέμβουν αιρετοί. Οι αιρετοί πρέπει να είναι εκεί, να χαράσουν πολιτικές και να ασχολούνται με λίγο πιο σοβαρά θέματα, όπως για μένα, για παράδειγμα, είναι το κομμάτι της ανάπτυξης. Μετράμε, ξέρετε, το έργο μας πολλές φορές με τα χιλιόμετρα της ασφάλτου, με τα τετραγωνικά των πλακιδίων που έχουμε στρώσει. Με τις θέσεις εργασίας, αλήθεια, μετρήσαμε ποτέ λίγο τη δουλειά μας. Δηλαδή, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήσαμε, και όχι θέσεις εργασίας, κοινοφελούς εργασίας, δίμηνα και πεντάμινα. Σταθερές θέσεις για νέα παιδιά. Πόσο εκμεταλλευτήκαμε τα προγράμματα που τρέχουν, ΕΣΠΑ, φιλόδημους, ΗΜΕΠΕΡΑ κλπ. Αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Για παράδειγμα, κοιτούσα εν ώψη του φυλαδίου που φτιάχνουν για τις εκλογές, ότι χάρη στα προγράμματα τα οποία καταθέσαμε, δημιουργήσαμε 77 θέσεις εργασίας νέων επιστημόνων στα διάφορα προγράμματα που δεν ήταν μόνο ΕΣΠΑ, αλλά ήταν και προγράμματα λίγο πιο απαιτητικά. Λεωφορείο χωρίς οδηγό, Activates τώρα που είναι ένα πρόγραμμα στους ορίζοντες. Συνεπώς, να μετρηθούμε και λίγο διαφορετικά. Ήρθε η ώρα. Αν δεν το κάνουμε τώρα που βλέπουμε την επαρχία να φθήνει, βλέπουμε την ανεργία να τρέχει με 25% και 30%, πότε θα το κάνουμε? Έχετε δίκιο. Εσείς νομίζετε ότι τα βασικά πράγματα που κάνατε αυτά τα 4,5 χρόνια, αν σας ζητούσα να τα ιεραρχήσετε, τρία βασικά πράγματα, ποια είναι αυτά? Δηλαδή, μου είπατε για θέσεις εργασίας, φαντάζομαι ένα είναι αυτό. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε ότι θα μείνουν, έχουν μείνει, τα βλέπουν οι Τρικαλινοί μπροστά τους και λένε αυτό είναι έργο του Παπαστεργίου? Θα σας πω πρώτον την οικονομική εξυγίανση.
Οι δημότες δεν πολύ νοιάζονται. Σε μια μέτρηση που έκανα για τα προβλήματα της πόλης, οι δημότες τους νοιάζει πραγματικά η πόλη να είναι καθαρή, να υπάρχει φως κλπ. Αλλά για να υπάρχουν όλα αυτά πρέπει ο Δήμος να μπορεί να δουλέψει. Το ότι παραλάβαμε έναν Δήμο με 43 εκατομμύρια χρεών και σήμερα είμαστε στα 25, χωρίς να στερήσουμε από την πόλη βασικές λειτουργίες της, είναι κατόρθωμα. Η εξωστρέφεια του Δήμου, το να είσαι παντού, να ακούγεσαι και να κάνεις και δουλειά, νομίζω πως βοηθάει σε όλα. Στο να βρίσκεις συνεργασίες, να φέρνεις προγράμματα, να φέρνεις επενδύσεις. Από εκεί πέρα, οριμάσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πάρα πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή. Αλλά δεν θα μείνω τόσο στα έργα αναπλάσεων, όπως ας πούμε η στρατηγική, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όσο κυρίως στα έργα τα οποία στήσαμε και ήδη έχουμε φτάσει σε ένα σημείο υλοποίησης σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, την ενασχόληση των νέων αγροτών στην περιοχή των Τρικάλων με τα βότανα και τα αρωματικά, η ορίμανση και πλέον η αναγνώριση με ΦΕΚ του ιαματικού πόρου του ριζώματος, ενός ιαματικού πόρου που γνωρίζαμε ότι υπήρχε αλλά ποτέ δεν είχαμε ασχοληθεί για να τον αρχίσουμε να τον αναδεικνύουμε, η ολοκλήρωση της μελέτης, την αξιοποίηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μείνουν. Όπως θα μείνει επίσης και το γεγονός ότι παραλάβαμε τον Μήλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστιανιάτικο χωριό της χώρας από την προηγούμενη δημοτική αρχή που το σκέφτηκε με 300.000 επισκέψεις και το φτάσαμε στο 1.200.000 επισκέψεις. Πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο νούμερο αυτό. Πολύ μεγάλο. Τετραπλασιασμός δηλαδή. Και παράλληλα με προφανή ωφέλη και οικονομικά αλλά και κοινωνικά, γιατί από τα κέρδη του Μήλου των Ξωτικών πέρσι πρικίσαμε εντός εισαγωγικών όλα τα σχολεία των Τρικάλων με κύτταρο ποτικής και φέτος, με τα φετινά κέρδη του Μήλου των Ξωτικών, ολοκληρώνουμε σε 15 μέρες τον πρώτο κόμβο καινοτομίας με έμφαση στον αγροτουρισμό και την αγροδιατροφή, τον οποίο έχουμε ονομάσει και Γκισέμι στα αγγλικά. Γκισέμι για εμάς που είμαστε στη Θεσσαλία, γνωρίζουμε πως είναι ο πρώτος τράγος που σέρνει το κοπάδι. Ακριβώς λοιπόν, επειδή έχουμε έμφαση στην αγροτική παραγωγή, γι' αυτό και θέλουμε να είναι αυτός ο κόμβος η κινητήριος δύναμη, προκειμένου τα νέα παιδιά που έχουν μια ιδέα πάνω στον τομέα αυτών να έρθουν να την οριμάσουν και να την αναπτύξουν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μου είπατε ότι θέλετε να δείτε, και γι' αυτό είστε υποψήφιος δήμαρχος ξανά, την πόλη σας να αλλάζει. Μιας και μιλήσαμε για τους τρεις λόγους που είστε ξανά υποψήφιος, τα τρία μεγάλα έργα, πείτε μου, αν θέλετε να το ιεραρχήσετε, ποιες είναι οι τρεις προτεραιότητες που βάζετε για την επόμενη τετραετία, εφόσον επανεκλεγείτε, ώστε να δείτε και να δούμε και εμείς, αλλά κυρίως οι Τρικαλινοί, την πόλη τους να αλλάζει πραγματικά. Είναι τα έργα τα οποία εντάξαμε μαζί με τον Δήμο Καρδίτσας στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, η στρατηγική για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, έργα περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αλλάξουν την όψη αλλά και τη λειτουργία της πόλης. Τι αφορούν αυτά, δηλαδή έργα μέσα. Κεντρική πλατεία Τρικάλων, η πλατεία Εθνικής Αντίστασης, το ποτάμι και η πεζοδρόμηση πλέον των παραποτάμιων περιοχών, δημιουργία ποδηλατοδρόμων που θα συνδέσουν την πόλη με τα πάρκα τα οποία έχουμε, αλλά και ασφαλών διαδρομών για τα σχολεία της περιοχής. Άλλη πόλη δηλαδή. Είναι μια άλλη πόλη μαζί με κάποιους κόμβους που ήδη κατασκευάζονται πέριξ της πόλης, αλλά και δύο που θα κατασκευαστούν μέσα στην πόλη, νομίζω πως θα αλλάξουν τελείως τη συνήθεια της πόλης. Με τι χρονοδιάγραμμα είναι αυτά τώρα? Χθες το μεσημέρι μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη, ήθελε σήμερα να δούμε και να ανακοινώσουμε πλέον την υλοποίηση της ΒΑΑ για τα Τρίκαλα, αλλά λόγω και της παρουσίας σήμερα στην Αθήνα αλλά και το ΔΣ της ΚΕΔΕ δεν μπορούσε να γίνει. Την άλλη εβδομάδα ανακοινώνουμε λοιπόν ότι προκυρήσονται πλέον και εξειδικεύονται τα μέτρα για την ΒΑΑ και είμαστε έτοιμοι να τα καταθέσουμε αυτά. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό το οποίο σας είπα πριν για την εκμετάλλευση του μύθου του Ασκληπιού, ο οποίος καταγόταν από την αρχαία Τρίκη, ο πρώτος γιατρός της ανθρωπότητας και πλέον η ανάπτυξή του σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, δηλαδή καλλιέργειες, η μεταποίηση προϊόντων, η παρασκευή προϊόντων από την γη του πρώτου γιατρού της ανθρωπότητας, αλλά πλέον και υπηρεσίες τουριστικές, ιαματικές και άλλες, και συνεδριακές γύρω από το μύθο αυτό. Αυτοί είναι δύο άξονες, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικοί. Το ένα έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής σε σχέση με την καθημερινότητα και το άλλο έχει να κάνει με το πώς δίνεις την δυνατότητα σε νέα παιδιά να γυρίσουν πίσω ή να μείνουν εκεί και να εκμεταλλευτούν τη γη των πατεράδων και των παππούδων τους. Όλα αυτά μαζί με την τεχνολογία, η οποία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτικής και της φιλοσοφίας του Δήμου, μπορούν να μας κάνουν να ζήσουμε καλύτερα στον Δήμο Τρικαίων, να μείνουμε εκεί και να μην πάρουμε τους δρόμους για τα αστικά κέντρα στην καλύτερη περίπτωση, για το εξωτερικό στην χειρότερη ίσως περίπτωση σε σχέση με το τελικά ποιοι μένουν πίσω και πόσοι μένουμε στην Ελλάδα και πόσοι θα μείνουμε και μετά από 50 χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική και για αυτά που κάνατε αλλά και για αυτά που θέλετε να κάνετε. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στην προεκλογική σας εκστρατεία και εν όψη των εκλογών του 26 Μαΐου, έχουμε περίπου 2 μήνες από σήμερα, θα ξαναδώσουμε ραντεβού να τα ξαναπούμε
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, η αυτοδιοίκηση. Το αυτοδιοίκηση.gr αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Διότι αν δεν το δούμε εκεί, πιθανώς να μην γίνεται, να μην υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Πραγματικά εδώ οι συνάδελφοι κοπιάζουν καθημερινά γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. We'll be right back.